πήραμε την πρώτη νίκη. Συνεχίζουμε. Ο Πρωθυπουργός δήλωνε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι ο νόμος του κράτους το Γενάρη, όμως ο μήνας τελειώνει και ούτε καν έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο. Με τους αγώνες μας καταφέραμε να καθυστερήσουμε το σχέδιό τους και έτσι συνεχίζουμε. Η πλειοψηφία μίλησε. Το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Οι φοιτητές εναντιωνόμαστε μαζικά μαζί με το λαό της χώρας. Οι μόνοι που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο είναι ο ΣΕΒ, οι επιχειρηματίες, η κυβέρνηση της Λουδού, η ΔΑΠ Λουδού Φουκού που πήραν την απάντησή τους. Δεν αποδεχόμαστε την ίδια στιγμή που εμείς και οι οικογένειές μας στενάζουμε για να καταφέρουμε να σπουδάσουμε, που έχουμε κάνει μεγάλους σκόπους για να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, να φέρουν τώρα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να κάνουν την νόμιμη την αδικία. Δεν αποδεχόμαστε να δίνονται δισεκατομμύρια για την εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολεμικές συγκρούσεις για να σφάζεται ο λαός της Παλαιστίνης που δίνει ένα δίκαιο αγώνα να στέλνει ελληνική φρεγάτα σε αποστολές εκτός συνόρων. Λέμε όχι στη διάλυση των πτυχίων και των σπουδών μας. Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Συνεχίζουμε με το συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων μετά την πορεία στο Πολυτεχνείο αλλά και με το μεγάλο απογευματινό συλλαλητήριο αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό λαό στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Και δεν κάνουμε πίσω. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αδικία και δεν θα περάσουν. Δεν ανεχόμαστε για τους πολλούς ελάχιστης βάσης αγωγής, για τελείωτες εξετάσεις, για να έχουμε δικαίωμα στις σπουδές που ονειρευόμαστε και για όσους έχουν λεφτά, ελάχιστη βάση πληρωμής και πρόσβαση στα ΕΗ, στις σπουδές και στο μέλλον χωρίς εξετάσεις. Τα πανάκριβα ιδιωτικά ΕΗ δεν είναι επιλογή για εμάς και τις οικογένειές μας και απορρίπτονται. Για να ανατρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για το εθνικό απολυτήριο, δηλαδή να δίνουμε πανελλαδικές εξετάσεις Α, Β και Γ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα. Θέλουν για την πρόσβαση στα δημόσια ΕΗ να μετρά ο βαθμός των μαθημάτων κάθε τάξη, ακόμα και το θρησκευτικό. Πόσο φροντιστήρια θα κάνουμε για να πάρουμε απλά απολυτήριο, με τι χρήματα. Αν τώρα δεν παίρνουμε ανάσα με 4 μαθήματα στην τρίτη Λυκείου, τι θα κάνουμε μετά. Με τους αγώνες μας, όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ή αφήσει στα χαρτιά ή καθυστερήσει σχέδια και νόμους. Θα το ξανακάνουμε.